Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Το ζήτημα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων θέτει σε πρώτη προτεραιότητα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος, η πρόεδρος της οποίας, Αφροδίτη Ρέντζιου, και ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Παπανικολάου περιόδευσαν σε νοσοκομεία της Ηπείρου, συνοδευόμενοι από την πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, Μαργαρίτα Κιτσανού. Τα ζητήματα αυτά πρόκειται να τεθούν στην πρώτη γραμμή της πανυγειονομικής απεργίας που έχει εξαγγελθεί στις 21 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά την πορεία της πανδημίας, μικρή έξαρση παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιαννίνων, όπως αποτυπώνεται και στην σημερινή ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΗ. Ανησυχία προκαλεί και πάλι το τελευταίο 24ωρο η αύξηση των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, οι νέες μολύνσεις στην περιοχή μας ανέρχονται στις 56, αυξημένες κατά 14 σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Συνολικά στην Ήπειρο, το τελευταίο 24ωρο καταγράφονται 67 κρούσματα. Με 4 κρούσματα να γράφουν οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτείας και Πρέβεζας και 3 η Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας. Σε επίπεδο χώρας, 2.665 είναι τα νέα κρούσματα του κορονοϊού, ενώ 27 συνάνθρωποι μας χάθηκαν το τελευταίο 24ωρο. 368 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με το 87,77% εξ αυτών να είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και μόλις 45 πλήρως εμβολιασμένοι. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, με την πανδημία να εμένει, οι υγειονομικοί αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά τα προβλήματα υποστελέχωσης στις δημόσιες δομές υγείας, αλλά και της υπερεργασίας τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας εξαιτίας των ελλείψεων. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 21 Οκτωβρίου, οι γιατροί της δημόσιας περίθαλψης στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία αλλά και το ΕΚΑΒ πραγματοποιούν 24ωρη απεργία, δίνοντας ισχυρή απάντηση για την δίθεν ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΕΝΓΕ. Μάλιστα, κλιμάκιο της ΟΕΝΓΕ με επικεφαλή στην πρόεδρο Αφροδίτη Ρέντζιου αλλά και τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Πάνο Παπανικολάου πραγματοποίησαν διήμερη επίσκεψη στις νοσηλευτικές δομές της Ηπείρου, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους υγειονομικούς αλλά και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Όπως τόνισε με δηλώσεις της η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, η δυσαρέσκεια, η αγανάκτηση και η οργή των υγειονομικών είναι αυτό που η ίδια εισπράττει σε ολόκληρη την χώρα αλλά και στην δική μας την περιοχή, συναισθήματα που πηγάζουν από την υποστελέχωση των νοσοκομείων, την εντατικοποίηση της εργασίας, την συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας αλλά και η αγωνία των υγειονομικών για το τι θα γίνει στο μέλλον. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση αξιοποίησε την πανδημία για να επιταχύνει τα σχέδιά της για το νέο ΕΣΥ που προβλέπει συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμήματων, κλινικών, ακόμη και νοσοκομείων. Το κοινό στοιχείο είναι η δυσαρέσκεια, η αγανάκτηση και η οργή των συναδέλφων για την υποστελέχωση των νοσοκομείων, που είναι κάτι που ισχύει σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις μονάδες υγείας του νομού Ηπείρου, η εντατικοποίηση, η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας εδώ στο λαό της Ηπείρου και φυσικά η αγωνία τους για το τι μέλη γενέστε, γιατί γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει την πανδημία για να επιταχύνει την υλοποίηση του σχεδίου τους για το νέο ΕΣΥ που προβλέπει συγχωνεύσεις, καταργήσεις, τμήματων κλινικών, ακόμα και ολόκληρων νοσοκομείων και αυτό η αγωνία είναι ιδιαίτερη των συναδέλφων σε νοσοκομεία όπως την Πρέβεζα, όπως την Άρτα, όπως εδώ στο Χατζικώστα. Και φυσικά μας δόθηκε η ευκαιρία και εν ώψη της απεργίας που έχουμε της πανυγειονομικής στις 21 του μηνός, να κουβεντιάσουμε με τους συναδέλφους πώς αυτή η γενικευμένη δυσαρέσκεια, η οργή και η αγανάκτηση θα εκφραστεί σε δύναμη διεκδίκηση και αγώνα για να τα ανατρέψουμε αυτά. Και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε εδώ και τους κατοίκους και τους ασθενείς στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στη Λευκάδα να σταθούν στο πλευρό των γιατρών, των νοσηλευτών και να ενώσουν τη φωνή τους μαζί τους για να αποτρέψουμε αυτά τα σχέδια και να υπερασπιστούν και το δικαίωμά τους στην υγεία. Η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ επανέλαβε το αίτημα για επιστροφή στην εργασία τους όσων έχουν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας λόγω της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
εμβολιασμού στους υγειονομικούς, για να προσθέσει πως η κυβέρνηση αξιοποίησε τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που όμως δεν μπορούν να καλύψουν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στην υγεία. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε διαφωνήσει με το απαράδεκτο μέτρο να βγούνε σε αναστολή εργασίας οι συνάδελφοί μας υγειονομικοί. Θεωρούμε ότι ήταν προσχηματικό αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης και ακόμα και τώρα ζητάμε, απαιτούμε και διεκδικούμε να επιστρέψουν οι συνάδελφοί μας στα νοσοκομεία, γιατί ο κορονοϊός δεν διασπείρεται στα νοσοκομεία από τους συναδέλφους, διασπείρεται εκεί όπου δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, φάνηκε πριν αλέκτρο-ραλίστρης ότι η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι χιλιάδες συνάδελφοι υγειονομικοί βγήκαν σε αναστολή, να αξιοποιήσει τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Συμβασιούχοι, συμβάσεις με ιδιώτες, με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν, όπως φάνηκε και το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας. Και τρίτον, οι προσλήψεις που έχουν γίνει δεν επαρκούν για να αναπληρώσουν τα χιλιάδες κενά που έχουν προκύψει, πολύ περισσότερο που έτσι κι αλλιώς είναι τραγικές οι ελλείψεις. Να σας πω το παράδειγμα εδώ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων, που θεωρητικά έχει μια καλύτερη στελέχωση, ενώ έχουν αναπτυχθεί υποδομές, έχουν προσταθεί τα τελευταία χρόνια 80 κλίνες. Έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος αντιστοιχούσε σε μια προηγούμενη περίοδο, που και αυτός, για παράδειγμα στους γιατρούς, ο οργανισμός έχει το 25% των θέσεων για γιατρούς. Είναι καλό να προσέχετε, ένας οργανισμός που αντιστοιχούσε στην προηγούμενη ανάπτυξη του νοσοκομείου. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ πίσω είναι από τις ανάγκες, που έχουν προσθεθεί 80 κρεβάτια. Εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Δεν μπορεί η στελέχωση ενός νοσοκομείου, το ποια τμήματα θα αναπτύσσονται, ποια θα κλείνουν, να εξαρτώνται από το αν ένα νοσοκομείο θα τα καταφέρει να κάνει business. Γιατί αυτό λέει το σχέδιο της κυβέρνησης, ότι θα είναι λιγοστή η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα πρέπει τα ίδια τα νοσοκομεία, λειτουργώντας σαν ανεξάρτητες μονάδες, να εξασφαλίζουν έσοδα από την οικονομική αφέμαξη των ασθενών, από τις συμπράξεις με τους ιδιώτες, από την αναζήτηση χορηγών. Στο βαθμό που θα το εξασφαλίζουν αυτό, θα εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητά τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα κλείνουν, θα συγχωνεύουν, θα κλείνονται και φυσικά δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Για βάρος δυσανάλογο της περιοχής αναφοράς τους που σήκωσαν τα νοσοκομεία της Ηπείρου, που καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες και γειτονικών περιοχών όπως η Δυτική Μακεδονία και η Αιτωλοακαρνανία, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου. Τα νοσοκομεία της Ηπείρου σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος. Αυτό έχει αποδειχτεί τους τελευταίους 18 μήνες και όχι μόνο. Όχι μόνο όσον αφορά τον πληθυσμό της Ηπείρου, αλλά επίσης και όσον αφορά τον πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ένα μέρος του πληθυσμού της Αιτωλοακαρνανίας. Δηλαδή, έχουν ένα τεράστιο φόρτο σε σχέση με τη δυναμικότητά τους. Και αυτό γίνεται διότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Κοζάνης, αλλά όχι μόνο, και των Γρεβενών, αλλά όχι μόνο, αλλά και στο νοσοκομείο του Αγρινίου και Μεσολογγίου. Γι' αυτό τα προβλήματα για τα οποία καταμαρτυρούν όλοι οι συνάδελφοι, που είπαν και οι προηγούμενοι που μίλησαν, όσον αφορά την υποστελέχωση και την εξοντοτική υπερεργασία που επιβάλλεται και στους νοσοκομειακούς γιατρούς αλλά και στους υπόλοιπους υγειονομικούς, είναι ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να είναι. Γι' αυτό το λόγο είναι επίγον για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο για τους υγειονομικούς, γιατί εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, να πάρει την υπόθεση στα χέρια της η ίδια η τοπική κοινωνία και να αντιληφθεί ότι αν δεν συμπαρασταθεί στον αγώνα και στις διεκδικήσεις των υγειονομικών, είναι πολύ πιθανό αύριο μεθαύριο να μην έχει καθόλου δημόσια νοσοκομεία και να μην έχει καθόλου το αγαθό της δημόσιας δωρεάν περίθαλψης. Αυτό είναι που διακυβεύεται σήμερα και όχι κάποιες συντεχνιακές διεκδικήσεις, όπως προσπαθεί να παρουσιάσει μερικές φορές η προπαγάνδα της κυβέρνησης και του συστήματος. Διακυβεύονται τα δικαιώματα του ίδιου του πληθυσμού στη σύγχρονη δωρεάν δημόσια περίθαλψη. Αυτό θέλουμε να γίνει κατανοητό και γι' αυτό πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να συμπαρασταθούν στα αυτονόητα αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών και των υπόλοιπων υγειονομικών.
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της Ηπείρου, αναφέρθηκε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, Μαργαρίτα Κιτσανού. Συνεχίζουμε ακόμα και στο τέταρτο κύμα να μιλάμε για προβλήματα τα οποία έπρεπε να ήδη να έχουν λυθεί. Έχουμε κάνει μία επίσκεψη στο νοσοκομείο Άρτης, μία επίσκεψη στο νοσοκομείο Πρεβέζης. Καταγράφηκαν με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα τα οποία έχουν αυτά τα νοσοκομεία. Τα έχουμε πει κατά καιρούς ότι είναι νοσοκομεία τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας και με τον καλύτερο τρόπο, με υπερεργασία, με υπεράριθμες εφημερίες. Όμως και ακόμη σήμερα η κατάσταση συνεχίζεται. Στα δύο νοσοκομεία της πόλης, επίσης στα δικά μας, τα νοσοκομεία που σήκωσαν το περισσότερο βάρος παίρνοντας αρρώστους από οποιαδήποτε περιοχή, σταθήκαμε περισσότερο και εκεί αναλύθηκε με τον καλύτερο και δοκιμαστικότερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό. Η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού στο νοσοκομείο Χατζικώστα, καθώς και συνθήκες τις οποίες βιώνουν εδώ πέρα οι δικευόμενοι και οι ειδικοί γιατροί, κρατώντας τις μονάδες COVID και τις μονάδες των διασωληνωμένων. Είμαστε περήφανοι γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να είμαστε σε καλή θέση, έτσι, σαν περιοχή και σαν νοσοκομείο. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε όλο αυτό το διάστημα. Οι εκπρόσωποι μας θα μεταφέρουν όλα τα προβλήματα προς την κεντρική μας ένωση και από εκεί στη συνηγεσία μας και ευελπιστούμε να λυθούν κάποια προβλήματα τα οποία είπα και στην αρχή έχουν αναδειχθεί και κάθε μέρα αναδεικνύονται στην περίοδο της πανδημίας. Με τιμές που ξεπερνούν το 1,15 ευρώ το λίτρο, κάνει πρεμιέρα σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση σε ολόκληρη την χώρα. Το πετρέλαιο πωλείται ακριβότερα, ακόμη και ως 45% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, βάζοντας φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Στην περιοχή μας, κατά την πρώτη ημέρα, ξεκίνησε να υπάρχει δειλά-δειλά ζήτηση από τους καταναλωτές, δεδομένων και των καιρικών συνθήκων, για μικρές όμως ποσότητες λόγω του υψηλού κόστους. Άλλο του 1,15 ευρώ το λίτρο έκανε πρεμιέρα στην αγορά των Ιωαννίνων το πετρέλαιο θέρμανση, τιμή που είναι αυξημένη αρκετά σε σχέση με πέρυσι, όταν και η εκκίνηση της περίοδου θέρμανση ήταν στα 80 λεπτά. Η πρώτη μέρα έναρξης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανση βρήκε τους καταναλωτές μάλλον μουδιασμένους εξαιτίας της αυξημένης τιμής, αν και δειλά-δειλά ξεκίνησαν και οι πρώτες παραγγελίες, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Ιωαννίνων, Θανάσης Παπαδόπουλος, κυρίως από όσους δεν είχαν αποθέματα από την περσινή χρονιά, λόγω και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη μας. Σήμερα ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου είναι η διάθεση. Σήμερα η τιμή του ξεκίνησε στο 1,15 και πάνω, δηλαδή μέχρι 1,18. Αυτή είναι η σημερινή του τιμή που έχουμε ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει αρχίσει να κινείται. Σκεφτόμενο φυσικά τον κόσμο, όποιος δεν έχει και θέλει, γιατί και ο καιρός έχει στήξει λίγο σε κρύο. Οπότε ο κόσμος παίρνει λιγάκι το πετρέλαιο, ζητάει αυτή τη στιγμή. Και κάθε μέρα θα δούμε, πιστεύω ότι θα έχουμε μεγαλύτερη κίνηση ως προς το θέμα. Εξαρτάται και από τον καιρό φυσικά. Γιατί ο κόσμος κάνει και διερεύνηση ακόμη, κοιτάει να δει τι θα γίνει, πού θα καταλήξει. Έχει, ρωτάει, παίρνει, ρωτάει πόσο έχει, τι κάνει, όλα αυτά τα. Σημαντικό τμήμα των ανατιμήσεων αντισταθμίζεται από το αυξημένο σε σχέση με πέρυσι επίδομα θέρμανσης. Με τον κύριο Παπαδόπουλο, ωστόσο, να τονίζει πως αν δεν θα υπάρξει κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ώστε να μειωθεί η τιμή, οι παραγγελίες θα αφορούν μικρές ποσότητες, κάτι που δυσκολεύει και τον ίδιο τον κλάδο. Ναι, ως προς το θέμα της τιμής που είπαμε, σε αυτή τη τιμή που ξεκίνησε, υπάρχει και η επιδότηση την οποία θα είναι πιο διευρυμένη φέτος, συν 20%. Θα είναι πάνω, οπότε θα βολεύει πλέον τον καταναλωτή. Το θέμα είναι στην πρώτη αγορά που θα πρέπει να κάνει και θα πρέπει να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό για να το πάρει τον υστέρων. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό εμείς λέμε και έχουμε πάει για θέση σε αυτό, ότι θα πρέπει να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης για να μπορέσει, ή και το ΦΠΑ, για να μπορέσει ο πελάτης, ο κόσμος, και να το πάρει στην τιμή που μην χρειαστεί σήμερα να βγάλει, ας πούμε, για τα 1000 λίτρα να βγάλει 1180 ευρώ και να περιμένει πότε θα τα πάρει πίσω. Ενώ άμα ήταν στα 80 λεπτά θα πληρώνει 800 ευρώ. Καταλάβατε. Οπότε ο κόσμος σήμερα και με τέτοια δυσκολία που έχει για να μπορέσει την ακρίβεια η οποία γίνεται παντού σε όλα τα επίπεδα σήμερα, οπότε έχει δυσκολία στο να μπορεί να πληρώσει τόσα χρήματα. Οπότε οι παραγγελίες του θα είναι μικρές, είναι μικρές. Και σε εμάς μας δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
γιατί θα είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε 200 λίτρα, 300, 100 λίτρες για να μπορέσει να ζεσταθεί ο κόσμος. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εκτίμησε τέλος ότι η υψηλή τιμή θα επαναφέρει προβλήματα που είχαν προκύψει κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, κυρίως σε πολυκατοικίες με πολλά διαμερίσματα, όπου χρειάζεται να υπάρχει αφενός συνεννόηση με πολλούς ενίκους, αφετέρου όμως και η δυνατότητα οικονομική από το σύνολό τους. Αυτά τα προβλήματα τα επαναφέρει η τιμή. Όσο πιο χαμηλά είναι το πετρέλαιο, τόσο πιο μεγαλύτερη κατανάλωση υπάρχει και υπάρχει και ο μεγαλύτερος φόρος που εισπράττει το κράτος. Όσο το πετρέλαιο είναι σε αυτή τη τιμή στην οποία είναι σήμερα, όσο να είναι, ο κόσμος δυσκολεύεται για να το πάρει και στις πολυκατοικίες μεγάλες που είναι και πολλά άτομα δεν μπορούν να συνεχθούν γιατί άλλος έχει, άλλος δεν έχει χρήματα για να πληρώσει. Οπότε θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα πάλι. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με υψηλές τιμές, κάτι που σίγουρα φέρνει τα πάνω κάτω στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα όλη αυτή η ιστορία. Συνολικότερα και με τα ζητήματα των ανατιμήσεων. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη συζήτηση πολιτικού περιεχομένου. Μιας και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, μία εβδομάδα και κάτι μας χωρίζει από τις εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην τοπική Νέα Δημοκρατία, στην ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων. Τρεις υποψήφοι, όπως έχουμε πει αρκετές φορές. Ήδη είχαμε τη δυνατότητα και είχατε τη δυνατότητα μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα να ακούσετε τις απόψεις των δύο υποψηφίων. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με την τρίτη υποψήφια, γιατί αυτές οι εκλογές στην τοπική ΔΕΠ έχουν και άρωμα γυναίκας. Η κυρία Λένα Σταμάτη μαζί μας έτσι για μια συζήτηση εν ώψη αυτών των εκλογών. Κυρία Σταμάτη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και καλή επιτυχία να ευχηθώ. Καλησπέρα κυρία Σταύρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Λοιπόν, κυρία Σταμάτη, σίγουρα μια σημαντική διαδικασία, κάθε εσωκομματική διαδικασία σε οποιοδήποτε κόμμα αν θέλετε, πόσο δε μάλλον σε τοπικό επίπεδο έχει την δική της σημασία, την δική της αξία. Πριν ξεκινήσουμε όμως να πούμε το γιατί επιλέξατε να θέσετε υποψηφιότητα, θα ήθελα, αν θέλετε και εσείς, έτσι να παρουσιαστείτε, να μας δώσετε έτσι κάποια στοιχεία για την Λένα Σταμάτη, για όσους δεν την γνωρίζουν τη Λένα Σταμάτη. Καταρχάς, να πω ότι είμαι εκπαιδευτικός, είμαι καθηγήτρια στο 4ο Λύκειο, είμαι φιλόλογος. Αυτά όσον αφορά την επαγγελματική μου καριέρα. Πάμε τώρα στην πολιτική. Ασχολούμαι με την παράταξη πάρα πολλά χρόνια, από όταν ήμουν παιδί 13 ετών και μέχρι σήμερα, στην ηλικία που βρίσκομαι, από πάρα πολλές θέσεις έχω προσφέρει σε αυτή την παράταξη πάρα πολλά. Πραγματικά για μένα θα είναι τιμή, το λέω δύο φορές, να εκλεγώ πρόεδρος της ΔΕΠ Ιωαννίνων μετά από την μακρόχρονη προσφορά μου σε αυτή την παράταξη. Και γι' αυτό ακριβώς κατεβαίνω υποψήφια στις εκλογές της 24 του μήνα. Τι είναι αυτό που έκανε, αν θέλετε, ή ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, αν θέλετε, τη δεδομένη χρονική, κυρία Σταμάτη, που κρίνατε ότι είναι οι πιο καλές και ευνοϊκές συνθήκες για εσάς να κατέλθετε, να διεκδικήσετε το αξίωμα του Προέδρου στην ΔΕΠ. Να σας πω, ήταν μια απόφαση στιγμής. Δεν σκέφτηκα τίποτα περισσότερο. Σκέφτηκα μόνο αυτά που σας είπα πριν. Την πορεία μου στη Νέα Δημοκρατία. Και ηλικιακά, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή το μυαλό έχει μεστώσει πολύ περισσότερο. Σίγουρα μπορούμε να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Άρα, λοιπόν, δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά μια απόφαση στιγμής μαζί με αρκετούς φίλους που ανήκουν στην παράταξη, πολλά κομματικά στελέχη, τα οποία τα ευχαριστώ που είναι στο πλευρό μου και κάνουν αγώνα για μένα. Άρα λοιπόν ήταν μια απόφαση, επαναλαμβάνω, στιγμής και με έσπρωξε, να σας χρησιμοποιήσω και αυτό το ρήμα, και οι φίλοι μου να κατέβω σε αυτές τις εκλογές. Είναι πρόκληση, αν θέλετε, κυρία Σταμάτη, για μία γυναίκα να διεκδικεί θέσεις και τέτοιου είδους αξιώματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι
Σίγουρα συζητάμε πολλές φορές για την ισότητα των φύλων, βλέπουμε όμως ότι στην πράξη αυτή η ισότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή μιλάμε ακόμη και για την ποσόστοση στις εκλογές, ναι, στις εκλογικές, ναι, διαδικασίες, όταν δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ποσόστοση. Θα έπρεπε και οι γυναίκες να παίρνουν την απόφαση να συμμετάσχουν, γιατί θέλουν να συμμετάσχουν, γιατί θέλουν πραγματικά να προσφέρουν στην πολιτική, όπως προσφέρουν σε πολλούς άλλους τομείς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ακόμη σε αυτό υστερούμε ως χώρα, έτσι. Ναι, δυστυχώς. Πραγματικά η ποσόστοση είναι κάτι το οποίο, θα μου επιτρέψετε να το πω, υποβαθμίζει το γυναικείο φύλο. Πράγματι θα έπρεπε να κατεβαίνουμε στις εκλογές επί ίσης όρης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για ισότητα των δύο φύλων, άντρες 70%, γυναίκες 30%. Βλέπουμε ακόμη και στις εκλογές, στις βουλευτικές, η πλειοψηφία που εκλέγεται είναι άνδρες. Ίσως πολλές φορές οι γυναίκες δεν έχουν τη διάθεση, να το πω έτσι, δεν έχουν το χρόνο. Ίσως συμβαίνει και αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, όσον αφορά εμένα, πραγματικά έχω τη διάθεση, έχω τη δύναμη, έχω την όρεξη να ασχοληθώ ακόμη περισσότερο με την παράταξη, όχι ότι δεν ασχολούμουν όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως αυτή τη στιγμή σε μια εντός εισαγωγικών καρέκλα ως πρόεδρος ΝΟΔΕ. Γιατί στο παρελθόν μας είχε φάει το πεζοδρόμιο, να το πω έτσι πολύ απλά και χήμα, να τρέχουμε για να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Είστε η δεύτερη γυναίκα που διεκδικείται την θέση της Προεδρίας στην τοπική Νέα Δημοκρατία, κυρία Σταμάτη. Είχαμε πρόεδρο, η πρώτη πρόεδρος γυναίκα ήταν η Μαρία Ικεφάλα. Σήμερα διεκδικείτε εσείς αυτό το αξίωμα. Ποιο είναι το λιθαράκι, αν θέλετε, που θέλετε να βάλετε ως Λένα Σταμάτη την επόμενη μέρα, εφόσον πετύχετε τον αρχικό στόχο που είναι η εκλογή σας με την στήριξη των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το λιθαράκι που θέλετε να βάλετε εσείς σε αυτή την τοπική κομματική οργάνωση? Να σας πω ότι τα γραφεία της ΔΕΠ δεν ήταν ποτέ κλειστά για κανέναν ψηφοφόρο μας, για κανένα μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ήμουνα και στην ΝΟΔΕ πριν, έτσι εκλεγμένη. Πάντα τα γραφεία μας ήταν ανοιχτά και πάντα θέλαμε ο κόσμος να μας επισκέπτεται. Θέλετε τα προβλήματα που μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης? Θέλετε η πανδημία που περνάμε ακόμη δυστυχώς? Θέλετε διάφορα θέματα και ίσως ο κόσμος δεν ερχόταν τόσο συχνά στα γραφεία. Αν μιλάτε για λιθαράκι, θα συνεχίσω αυτό που κάνανε και οι προηγούμενοι πρόεδροι. Τα γραφεία θα είναι ανοιχτά. Ο κύριος Τζαρούχης είχε μόνιμα τα γραφεία ανοιχτά. Δεν είχαν κλείσει ποτέ τα γραφεία της ΝΟΔΕ. Απλά σας λέω, ίσως τα προβλήματα του καθενός από εμάς να μην επιτρέπουν στον κόσμο να κάνει και αυτή την μικρή επίσκεψη στα γραφεία μας. Πάλι θα είναι ανοιχτά τα γραφεία, όπως ήταν και με τον κύριο Τζαρούχη. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Μιλάω για τον κύριο Τζαρούχη, γιατί είναι ο απελθόν πρόεδρος. Έτσι, λοιπόν, ο οποίος φυσικά έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ΝΟΔΕ και τον ευχαριστούμε πραγματικά όλοι οι νεοδημοκράτες γι' αυτό. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσω κι εγώ με τον ίδιο τρόπο, ανοιχτά τα γραφεία μας, με κόσμο μέσα, πολύ περισσότερο, μια και θα τελειώσει και η πανδημία κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν, αυτό είναι που θέλουμε όλοι μας. Να μαζέψουμε τον κόσμο μας, να είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά, να πάμε στις επόμενες εκλογές, να κυβερνήσει και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα η νέα διοίκηση της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων, κυρία Σταμάτη, θα κληθεί να διαχειριστεί την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ναι. Είτε αυτή είναι στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, όπως πολλές φορές έχει πει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι νωρίτερα, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Οπότε σίγουρα και αυτό θα είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αν θέλετε, για την νέα διοίκηση. Ναι. Να σας πω, κυρία Σταύρου, ότι από διάφορες θέσεις που κατήχα στην παράταξη έχω κάνει πάρα πολλές εκλογές. Άρα πάρα πολλές εκλογές. Παλιά καραβάνα. Παλιά καραβάνα, όπως ακριβώς το λέτε. Από διάφορες θέσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που με τρομάζει. Ειλικρινά σας μιλάω, είναι μια πρόκληση. Πιστεύω ότι όταν έχεις ανθρώπους που μπορείς να συνεργαστείς,
Τίποτα δεν είναι δύσκολο και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Σας λέω και πάλι, έχω κάνει απίστευτα πολλές εκλογές. Δεν με τρομάζει τίποτα. Κυρία Σταμάτη, πόσο σημαντικό, αν θέλετε, και καθοριστικό είναι για την κάθε τοπική οργάνωση ενός κόμματος, πολύ δε περισσότερο, αν θέλετε, όταν είναι και αυτό το κόμμα στη διακυβέρνηση της χώρας, έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, οι τοπικές του οργανώσεις να μην έχουν τον ρόλο απλώς να έχουν τα γραφεία τους ανοιχτά και μόνο και να υποδέχονται τους νεοδημοκράτες, αλλά να παίξουν και αυτό το συνδετικό, αν θέλετε, κρίκο μεταξύ της τοπικής κοινωνίας αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης, να γίνουν, αν θέλετε, ταυτόχρονα και διεκδικητικές αυτές οι νομαρχιακές οργανώσεις για ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, που δεν έχουν επιληθεί. Γιατί σίγουρα μπορεί κάποια πράγματα να έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει όλα όμως, δεν είναι όλα καλώς καμωμένα. Και σίγουρα και εσείς, πολύ δε περισσότερο φαντάζομαι τη δεδομένη χρονική στιγμή, ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας, γίνεστε αποδέκτης και αυτής της αγωνίας και της ανησυχίας που υπάρχει στον κόσμο για αρκετά πράγματα. Ναι, γι' αυτό δεν διαφωνώ. Συμφωνώ, έτσι όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η κεντρική διοίκηση κάπου δεν είναι τόσο ενωμένη, τόσο δεμένη με τις ΔΕΠ, με τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά όλα θα αλλάξουν, όλα θα πάνε προς το καλύτερο. Ειλικρινά έχω απίστευτη εμπιστοσύνη στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό μας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, πολύ καλά, έως τέλεια. Μάλιστα. Πώς είναι μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί λήγει, αν δεν κάνω λάθος, απόψε η προθεσμία που υπήρχε για τις εγγραφές όσων θέλουν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Υπάρχει συμμετοχή? Κυρία Σταύρου, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη. Κυρία Σταμάτη, δεν ξέρω για ποιο λόγο κάπως... Δεν ξέρω. Ωραία, τώρα σας βλέπουμε. Εντάξει, ωραία. Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχει ο κόσμος μας, οι νεοδημοκράτες δείχνουν πραγματικά ότι θέλουν το κόμμα, θέλουν την παράταξη, θέλουν τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι τα στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, μια και απόψε τελειώνει η προθεσμία στις 12 η ώρα το βράδυ, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, τουλάχιστον στο νομό μας. Δεν γνωρίζω στους άλλους νομούς τι συμβαίνει. Στο νομό μας όμως, αν σκεφτείτε ότι είμαστε εκεί και εκεί με τα μέλη που ήρθαν να ψηφίσουν στις εκλογές πριν 3,5 χρόνια, έτσι, γιατί γίνονται οι εκλογές κάθε 2 χρόνια, λόγω πανδημίας ο κύριος Τζαρούχης άντεξε εντός εισαγωγικών 3,5 χρόνια ως πρόεδρος, έτσι, προς τιμήν του. Λοιπόν, άρα λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Οι άνθρωποι πραγματικά, εμένα προσωπικά, για να σας δώσω να καταλάβετε, με έχουν πάρει πάρα πολλοί νεοδημοκράτες τηλέφωνο, ειλικρινά, και τους ευχαριστώ. Καθημερινά είναι πολύ συγκινητικό. Άνθρωποι με τους οποίους από τα 13 μου χρόνια έχω παλέψει για αυτή την παράταξη. Δεν με ξέχασαν. Εγώ θα ζητήσω και συγγνώμη, γιατί έχω ξεχάσει ειλικρινά, άθελά μου, πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι με θυμήθηκαν εκείνοι. Άρα λοιπόν, αρκετή η προσέλευση θα είναι στις 24 του μήνα. Αρκετά μεγάλη. 24 Οκτωβρίου λοιπόν η εκλογική διαδικασία. Από εκεί και πέρα η Εφορευτική Επιτροπή, έχουν λυθεί όλα αυτά τα ζητήματα τα διαδικαστικά? Έχετε μία εικόνα, κυρία Σταμάτη, ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμήματων? Και να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τα μέλη, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Το ίδιο ισχύει. Μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12 η ώρα, όποιος φίλος της Νέας Δημοκρατίας θέλει να γίνει μέλος με τη γνωστή καρτούλα που έχουμε, θα μπορεί να ψηφίσει και ηλεκτρονικά. Δεν είναι, απλά είναι μια λίγο μεγαλύτερη διαδικασία μέσα στο site, αλλά όλα είναι εφικτά. Είναι πολύ απλά. Η δουλειά που έχει γίνει είναι καταπληκτική. Δεν ταλαιπωρούμαστε καθόλου, για να σας δώσω να καταλάβετε. Καθόλου όμως.
Κυρία Σταμάτη, επειδή έχετε άλλη μία ακόμη εβδομάδα προεκλογικής εκστρατείας, θα το πω. Είπατε νωρίτερα ότι έχετε ζήσει αρκετές προεκλογικές αναμετρήσεις. Στα backstage, έτσι, στα backstage, ναι. Για άλλους, για το κόμμα, ενδεχομένως για στελέχη του κόμματος. Πόσο διαφορετικό λοιπόν είναι να κάνετε προεκλογική εκστρατεία για τον εαυτό σας? Να σας πω, έτσι από τα βάθη της ψυχής μου, τώρα θα κάνω μια κατάθεση ψυχής. Αν σας πω ότι πάντα είχα τελικά περισσότερο άγχος όταν έτρεχα για κάποιον φίλο και όχι τόσο για μένα. Αυτή τη φορά έχω πάθει πλάκα, δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό. Ίσως, πραγματικά, γιατί με στηρίζουν αξιόλογοι άνθρωποι και πραγματικά δεν ξέρω, αγχώνονται περισσότερο. Λέω, έτσι έκανα κι εγώ όταν έτρεχα για το χι φίλο, μάλλον έτσι θα έκανα. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι δεν έχω άγχος, για όνομα του Θεού. Κατεβαίνω σε μια εκλογική αναμέτρηση την οποία θέλω να κερδίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όταν έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν έτσι, πραγματικά σου φεύγει το άγχος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι εξελίσσεται ένας καλός προεκλογικός αγώνας. Είστε τρεις υποψήφοι, έτσι, ένας πολύ καλός προεκλογικός αγώνας, πολύ γιατί καλός. Ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά και όλοι μαζί νομίζω την επόμενη μέρα θα δουλέψετε για το καλό της παράταξης και του κόμματος, έτσι. Δεν το συζητώ, κυρία Σταύρου, και μάλιστα με δική μου πρωτοβουλία συναντηθήκαμε οι τρεις μας, είπαμε κάποια λόγια για την επόμενη μέρα, όποιος και να είναι πρόεδρος. Αυτά που είπαμε ήταν, συζητήσαμε υπέροχα, δηλαδή είπαμε τώρα να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο καφέ, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν η επόμενη μέρα ποια θα είναι, όποιος και να είναι πρόεδρος, εκεί θα είμαστε όλοι, δεν το συζητάμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ μεγάλη παράταξη, είναι ένα κόμμα, ένας χώρος όπου δεν υπάρχουν, να το πω και έτσι ας μου επιτραπεί η έκφραση, φτωχοί, μεσαίοι, πλούσιοι κτλ. Υπάρχουν όλη η γκάμα των ανθρώπων. Είμαστε όλοι εκεί, σε μια παράταξη που πραγματικά αγαπάμε και που πραγματικά αγωνιζόμαστε για αυτή την παράταξη να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Με βλέπετε, μιλάω με στόμφο, γιατί όταν η Νέα Δημοκρατία για μένα ήταν, είναι και θα είναι το δεύτερο σπίτι μου, καταλαβαίνετε, όλα αυτά βγαίνουν από μέσα μου με πολύ χαρά. Μάλιστα. Και συγκίνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε, κυρία Σταμάτη, να σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία. Και βέβαια θα είμαστε εδώ την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης, έτσι, είτε ως πρόεδρος είτε ως μέλος της Επιτροπής, έτσι, να συζητάμε και τις πολιτικές εξελίξεις πιο συχνά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Ανησυχία και μεγάλος προβληματισμός υπάρχει στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας για την ακρίβεια και τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την ανεργία. Επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα φανούνται εντονότατα από τις αρχές του 2022. Το Επιμελητήριο Ιαννίνων μαζί με τα υπόλοιπα επιμελητήρια της χώρας έχουν κρούσει εδώ και 6 μήνες το καμπανάκι για τις ανατιμήσεις στην ανεργία, τις μεταφορές, αλλά και τις πρώτες ύλες που θα αρχίσουν να φαίνονται στην τσέπη των καταναλωτών το επόμενο διάστημα, με την κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει άμεσα και συνολικά το πρόβλημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιαννίνων, Δημήτρη Δημητρίου. Σε μια τέταρτη οικονομική κρίση, με τις επιπτώσεις της να αναμένεται να λάβουν τη μορφή χιονοστιβάδας από τις αρχές του 2022, συμπαρασύροντας τα εισοδήματα των νοικοκυριών και των υφιστάμενων μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, την ανεργία αλλά ακόμη και τις επενδύσεις, οδηγούν οι μεγάλες ανατιμήσεις. Αυτό εκτιμά ο επιχειρηματικός κόσμος, που θεωρεί πως η κυβέρνηση άργησε να δείξει τα αντανακλαστικά της ως προς την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας που φέρνουν οι ανατιμήσεις τόσο στην ενέργεια και τις μεταφορές, όσο και στις πρώτες ύλες. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Δημήτρης Δημητρίου, εδώ και 6 μήνες η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων τοποθετήθηκε για το θέμα των ανατιμήσεων και ανέδειξε το πρόβλημα που είχε ήδη έρθει, αλλά και τα προβλήματα που θα ακολουθούσαν.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, εκατοντάδες σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων, όπως και του Αναπτυξιακού Νόμου, από την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 έως τον Ιανουάριο του 2020, για τις οποίες όμως έχουν γίνει προϋπολογισμοί με τις τότε τιμές της αγοράς. Τώρα όμως θα κληθούν να ανταποκριθούν στις νέες τιμές, με το μέλλον της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων να φαίνεται δυσίωνο. Δυστυχώς, έχει ανοίξει ο κύκλος της τέταρτης οικονομικής κρίσης. Μετά από την κρίση του 2010, την κρίση του 2015, την κρίση με την πανδημία του κορονοϊού, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η τέταρτη οικονομική κρίση που έχει σχέση με την ακρίβεια. Μία ακρίβεια που είναι και στο ενεργειακό προϊόν, αλλά κυρίως ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες, οι ανατιμήσεις πλέον στα προϊόντα κατανάλωσης θα είναι αρκετά υψηλή. Θα έχουμε ένα ντόμινο ακρίβειας που θα βλάψει την κοινωνία, θα βλάψει την οικονομία και πιστεύουμε ότι μετά, στις αρχές του 2022 πλέον αυτό το θέμα θα είναι πολύ αισθητό στα νοικοκυριά, θα είναι πολύ αισθητό στις τσέπες μας. Θα ήθελα όμως να σημειώσω το εξής. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αλλά και όλη η επιμελητηριακή κοινότητα είχε ενημερώσει την κυβέρνηση προεξαμήνου με επιστολή από την Κεντρική Ένωση για την καλπάζουσα ακρίβεια που είχε γίνει αισθητή στις πρώτες ύλες. Και ειδικά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με μια επιστολή 17 έκτου του 2021 που ενημέρωσε και την περιφέρεια της Ηπείρου αλλά και τα Υπουργεία επεσήμανε αυτό το γεγονός ότι έπρεπε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να μην συμβεί αυτό που γίνεται σήμερα. Δυστυχώς, πλέον σήμερα η ακρίβεια θα γίνει αισθητή, θα γίνει τόσο αισθητή που νομίζουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στην καθημερινότητα της κοινωνίας και στην επιχειρηματικότητα φυσικά. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων μαζί με τους εκπροσώπους των υπολείπων επιμελητηρίων, κάποιοι εκ των οποίων θα βρεθούν στα Γιάννενα στο πλαίσιο της πανυπηρωτικής έκθεσης το Σαββατοκύριακο, προτείνουν δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Μεταξύ αυτών είναι οι μειώσεις συντελεστών ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, στον τουρισμό, την εστίαση, συμπεριλαμβανομένων και των αλκοολούχων ποτών, την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους, ειδικό καθεστώς, ελάφρυνση και μείωση του φόρου πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης, καθώς και της βενζίνης, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και τη γεωγραφική θέση της κάθε επιχείρησης, καθώς και αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας των επαγγελματικών οχημάτων. Επίσης, ζητούνται ειδικά κινήτρα για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες μέσω στοχευμένων προγραμμάτων να αλλάξουν το στόλο τους με πιο φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και το κόστος των μεταφορών. Καθώς επίσης ζητούν την κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης για τον τουρισμό, ένα μέτρο που επιβαρύνει τις τουριστικές μονάδες και τους επισκέπτες, χωρίς ωστόσο να επιφέρει έσοδα στο κράτος. Αυτό θα συζητηθεί και μεθαύριο, δοθεί σας ευκαιρίας της Πανυπηρωτικής Έκθεσης 2021, την Κυριακή το πρωί. Η επιμελητηριακή κοινότητα που θα επισκεφθεί την πόλη μας και θα είναι αρκετά μεγάλος αριθμός εκπροσώπων από τα επιμελητήρια της χώρας. Θα έχουμε μία συνδιάσκεψη, διαζώσεις, όπου θα συζητήσουμε αρκετά θέματα που αφορούν και την ακρίβεια και εσωτερικά υπηρεσιακά προβλήματα. Η ακρίβεια όμως, να ξέρετε ότι θα προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην επένδυση. Υπάρχουν προγράμματα εγκεκριμένα την τελευταία διετία, τα οποία προγράμματα έχουν κατατεθεί με τις παλιότερες τιμές. Πώς λοιπόν σήμερα να έρθει να υλοποιήσει ένας επενδυτής ένα πρόγραμμα όταν αυτό έχει εγκριθεί με τιμές που σήμερα δεν αγγίζει ούτε το 40% εκείνης της τιμής. Άρα λοιπόν έχουμε μείωση ανάπτυξης, καμία οικονομική μόχλευση και δεν θέλω να γίνω μάρτυρας κακών προβλέψεων, αλλά θεωρώ ότι η ανεργία θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει με καλπάζουσα μορφή. Οι προτάσεις που έχουμε ετοιμάσει ένα Επιμελητήριο Ιωαννίνων είναι αρκετές. Αφορούν και τις βιομηχανίες, αφορούν και την ενέργεια, αφορούν και το ΦΠΑ, αφορούν και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αφορούν και τους φόρους πολυτελείας σε διάφορα προϊόντα της βιοτεχνίας. Εμείς λοιπόν για όλα αυτά θα ενημερώσουμε και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και τα Υπουργεία και αναμένουμε τις αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, έστω και τώρα που πλέον ήδη είναι λίγο αργά.
Η υπόθεση των κλεμμένων εικόνων που εκτελήσεται εδώ και αρκετές ημέρες στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ιαννίνων διεκόπη σήμερα μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, οπότε θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης. Οι πρώτοι μάρτυρες υπεράσπισης των κατηγορουμένων εξετάστηκαν σήμερα και μεταξύ άλλων στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκε ο Φίλιππας Φίλιος, που με την ιδιότητα του δημάρχου που είχε εκείνη την περίοδο αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία με τον κατηγορούμενο Αρχιμανδρίτη και τότε πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης. Στις 26 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η δίκη των 5 κατηγορουμένων για την υπόθεση των κλεμμένων εικόνων με την ακροαματική διαδικασία στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνου να συνεχίζεται με τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης αυτή τη φορά. Πρώτος μάρτυρας υπεράσπισης από την πλευρά του κατηγορούμενου Αρχιμανδρίτη ήταν ο πρώην δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος, ο οποίος αναφέρθηκε στην μεταξύ του συνεργασία από τη θέση του Προέδρου των Αγαθοεργών Καταστημάτων και του Πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης. Αντίστοιχα. Ο κύριος Φίλιος αναφέρθηκε στη συνεργασία αναφορικά με τα σχολεία που αποτελούν κληροδοτήματα αλλά και την ανάδειξη των μονών στο νησί και την Τσούκα, αναδεικνύοντας το έργο του τότε πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης. Ενδιαφέρουσα ήταν η κατάθεση αντικέρα από την Αθήνα που συνδέεται με επαγγελματική και φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη γκαλερία από το Περτούλι. Ο μάρτυρας αφενός έδωσε άλοθη στον κατηγορούμενο για την ημέρα της κλοπής της εικόνας μεγάλης αξίας από την παρικιά της Πάρου που αναφέρεται στη δικογραφία. Αφετέρου αναφέρθηκε στην διαδικασία της αγοροπολισίας αντικειμένων μικρής ή μεγαλύτερης αξίας που διαφέρει ανάλογα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα η αγοροπολισία εικόνων που χρονολογούνται ως το 1830, προφανώς όχι κλεμμένων, χωρίς τις απαραίτητες άδειες κυριότητας και πώλησης από το Υπουργείο Πολιτισμού απαγορεύεται. Όμως αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες, που σημαίνει πως κάποιος μπορεί να αγοράσει εικόνες, για παράδειγμα, από την Κωνσταντινούπολη ή από οποιαδήποτε υπαίθρια αγορά της Ευρώπης και να τις μεταφέρει ή να τις αποστείλει σε κάποιον οίκο ή γκαλερί του Λονδίνου, της Γερμανίας και αλλού. Σε αυτή τη διαδικασία, βέβαια, μπορεί να υπάρχει το παραστατικό της αγοράς, αλλά όχι πάντα, όπως ανέφερε, και πολύ συχνότερα απουσιάζουν τα παραστατικά για την προμήθειά τους από τους ίδιους τους πολιτές. Επίσης, αναφέρθηκε στην καλή φήμη μέχρι και σήμερα του κατηγορούμενου στον κύκλο των συλλεκτών και της αγοράς έργων τέχνης, αλλά και στο γεγονός πως ο κύκλος αυτός είναι μικρός, καθώς και γνωστός στις αστυνομικές αρχές λόγω της φύσης των αντικειμένων αλλά και της οικονομικής ευρωστίας των συλλεκτών. Στην δουλειά μας, αν ακουστεί κάποιος ψήθυρος, φτάνει και στις αστυνομικές αρχές, ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. Ακολούθησε η κατάθεση της πεθεράς του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη γκαλερί, η οποία αντέκρουσε την κατάθεση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη, ότι σε συνάντησή τους του είχε πει πως ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο του πεθερού του γιατί παρακολουθόταν από την αστυνομία. Η ακροαματική διαδικασία έκλεισε με κατάθεση μαρτύρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου ιερέα, ενώ οι καταθέσεις θα συνεχιστούν με την επανέναρξη της διαδικασίας, καθώς κάποιοι από εκείνους που είχαν κληθεί να καταθέσουν δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν από την Αθήνα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. 5 εργατικά κέντρα και 57 πρωτοβάθμια σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα συμμετέχουν στην σύσκεψη που πραγματοποιεί την ερχόμενη Κυριακή το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Σκοπός της σύσκεψης είναι η συζήτηση για τα προβλήματα της εργατικής τάξης και ο σχεδιασμός δράσης του επόμενου διαστήματος, ο συντονισμός των διεκδικήσεων και της πάλης των εργαζομένων. Τα προβλήματα της εργατικής τάξης και ο σχεδιασμός δράσης του επόμενου διαστήματος, ο συντονισμός των διεκδικήσεων και της πάλης των εργαζομένων, με στόχο να καταργηθεί στην πράξη ο νόμος Χατζηδάκη και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι των προηγούμενων χρόνων, θα βρεθούν στο επίκεντρο της πλατιάς σύσκεψης που διοργανώνει την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Δεκάδες σωματεία και σύλλογοι, αλλά και τα εργατικά κέντρα Άρτας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Θεσπρωτείας θα δώσουν το παρόν με εκπροσώπους τους συμμετέχοντας στη σύσκεψη. Ενθαρρυντική είναι η ανταπόκριση των σωματείων των εργατικών κέντρων στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου για περιφερειακή σύσκεψη σωματείων την Κυριακή το πρωί στις 17 του μήνα στις 11 το πρωί. Μέχρι στιγμής 60 πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 5 εργατικά κέντρα έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Το θέμα και η κατάσταση που θα συζητηθεί στη σύσκεψη αφορά την εργατική τάξη στην περιοχή μας, αυτά που βιώνουν οι εργαζόμενοι όλο αυτόν τον χρόνο που έχει περάσει και με τους νόμους που έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα, την ανάγκη μας να δυναμώσει η κοινή δράση και ο αγώνας των συνδικαλιστικών οργανώσεων για να αποκρουστεί αυτή η αντεργατική πολιτική και να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Ιδιαίτερα χρειάζεται να απασχολήσουν τα σωματεία οι συνολικές συνθήκες της ζωής της εργατικής τάξης, όπου με φόντο την πανδημία καταγράφεται ολομέτωπη επίθεση στην υγεία μας, στην παιδεία, στις εργασιακές σχέσεις. Πρόσθετα, τους τελευταίους μήνες η λαϊκή μας οικογένεια έρχεται να αντιμετωπίσει μεγάλο κύμα ακρίβειας, κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με τους μισθούς πείνας που παίρνουμε και σίγουρα με τις εργασιακές συνθήκες που δουλεύουμε. Αν προσθέσουμε σε αυτό και τη φορολογιστία μαζί και με τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας την τελευταία δεκαετία, η κατάσταση της εργατικής τάξης είναι πολύ δύσκολη. Εμείς λέμε ότι η ψήφιση αυτού του νόμου, του νόμου εκτρώματος του Χατζηδάκη, πέρα από την επισφράγηση του εργασιακού μεσαίωνα, στην οποία ουσιαστικά καταργεί το 8ωρο και επιβάλλει τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, παράλληλα πανεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία των συνδικάτων, των σωματείων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Με σειρά ρυθμίσεων καταργείται η ύπαρξη των συνδικάτων ως οργανώσεων που επιδιώκουν τη βελτίωση των όρων ζωής των εργαζομένων, με στόχο τη μετατροπή τους σε όργανα επιβολής της θέλησης και του κράτους και της εργοδοσίας. Με την πρωτοβουλία μας λοιπόν αυτή επιδιώκουμε την κοινή γραμμή πάλης από όλα τα σωματεία, ώστε αυτός ο νόμος του Χατζηδάκη, ο απεργοκτόνος νόμος λέμε εμείς, να μείνει στα χαρτιά, να είναι άκυρος, στην πράξη να μην εφαρμοστεί, και θέλουμε ένα ρωμαλαίο εργατικό κίνημα που να είναι στους τόπους δουλειάς παντού δυνατό, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι με σηκωμένο κεφάλι να ζήσουν και να παλέψουν για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την σύσκεψη που πραγματοποιεί την ερχόμενη Κυριακή το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, και θα πάμε στην επόμενη συζήτησή μας να συζητήσουμε έτσι για τα ζητήματα των φοιτητών και των εστιακών φοιτητών με την Πρόεδρο των Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την κυρία Νάντια Τζόρτζη. Έτσι, μιας και διανύουμε, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη εβδομάδα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Κυρία Τζόρτζη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα σας. Αρχικά και εμείς ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Σήμερα κιόλας πριν από λίγη ώρα βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα που αφορούν φοιτητές μεγαλύτερων ετών, οι οποίοι δεν διέμεναν μέχρι τώρα στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει μια σημασία να πούμε ότι φέτος κάνουμε τις αιτήσεις μας με τη φορολογική δήλωση του 2020, που όπως καταλαβαίνετε ήταν μια χρονιά στην οποία οι περισσότεροι φοιτητές και οικογένειές τους αντιμετώπισαμε το τέρας ανεργίας, αντιμετωπίσαμε, είδαμε τα εισοδήματά μας να μειώνονται ραγδαία, και αυτό προφανώς έχει καταστήσει μια σειρά από φοιτητές να έχουν πάρα πολλά κριτήρια, να συλλέγουν πολλαπλά μόρια για να διαμείνουν φοιτητικές κατοικίες. Οι οποίες δεν επαρκούν όμως, έτσι. Το έχουμε, και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Για να καταλάβετε, δέχτηκαν μόνο 24 φοιτητές επιπλέον σε σχέση με αυτούς που μένανε παλιότερα, από τα μεγαλύτερα έτη, συγκριτικά έτσι με πάνω από 200 αιτήσεις που γίνανε την φετινή χρονιά. Καταλαβαίνετε πως είναι ούτε 10% δεν είναι το ποσοστό που έγιναν δεκτοί φέτος, και προφανώς περιμένουμε και μία σφαγή και για τους φοιτητές των πρώτων ετών, αν δεν υπάρξει άμεσα μία αντιμετώπιση της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχουμε αιτηθεί είναι να προχωρήσει η διαδικασία και τη φετινή χρονιά, όπως και τις προηγούμενες πλην της περσινής της πανδημίας, ούτως ώστε να επινοικιαστούν δωμάτια στα ξενοδοχεία της πόλης, και από εκεί και στο εξής να γίνουν όλες οι κατάλληλες επισκευές στα ήδη υπάρχοντα δωμάτια του Πανεπιστημίου, τα οποία όμως παραμένουν άδεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή η τεχνική υπηρεσία και οι διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι υποστελεχωμένες, γιατί λειτουργούν με καθεστώς εργολαβίας, οπότε τις περισσότερες φορές δεν επαρκεί αυτό το καθεστώς για να μπορέσουν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που έχει το Πανεπιστήμιο. Να πούμε κιόλας ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μετά τη συγχώνευση με το πρώην διαιτητή της Άρτας, που προσπαθεί να επιβιώσει με έναν ελληματικό προϋπολογισμό κατά 2,5 εκατομμύρια. Μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό για τις ανάγκες του Ιδρύματος. Επίσης, δεν υπάρχει κάποια έκτακτη χρηματοδότηση όπως υπήρχε προηγούμενες χρονιές για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Και επίσης, προς το παρόν δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση
από την περιφέρεια για το αν τελικά θα χρηματοδοτήσει την επινοικία δωματίων στα ξενοδοχεία όπως κάνει τις προηγούμενες φορές. Προφανώς η απάντηση όλων είναι τα διαθέσιμα έτσι, κεφάλαια είναι ελάχιστα. Η διαθέσιμη χρηματοδότηση η οποία δίνεται για τις κοινωνικές ανάγκες είναι παντού μειωμένη. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, δεν έχουμε καμία διαφορά αυτό το οποίο βιώνουμε, αυτό το οποίο βίωσε και η υπόλοιπη Ελλάδα στις τελευταίες μέρες με τις πλημμύρες ή το προηγούμενο διάστημα το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές ή αυτό το πέρα το οποίο βίωσε όλη η κοινωνία στην κατάσταση, όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας, όπου τα χρήματα για τις κοινωνικές μας ανάγκες, για το κράτος πρόνοιας, η υγεία, η εκπαίδευση δέχεται ένα πάρα πολύ μειωμένους προϋπολογισμούς και γενικότερα έτσι τα χρήματα τα οποία δίνονται δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες. Συγκεκριμένα κιόλας, αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, είναι το ζήτημα της ανέγερσης νέας εστίας που έχουμε θέσει διαχρονικά σαν Σύλλογος Εστιακών. Η κατεύθυνση που έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι θα φτιαχτεί νέα εστία εάν και εφόσον αυτή η δουλειά ανατεθεί σε κάποιον εργολάβο με το μοντέλο της Κρήτης, το οποίο μοντέλο της Κρήτης υπαγορεύει ότι ο εργολάβος θα πάρει ένα δάνειο από το κράτος και στη συνέχεια θα πρέπει να αποπληρώνει αυτό εδώ πέρα το δάνειο στο κράτος μέσα από ενίκια τα οποία θα ζητάει από φοιτητές. Δηλαδή δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση στην προκειμένη στιγμή για μια νέα επιπλέον δομή ας πούμε φοιτητικής μέρημνας. Μιλάμε για ένα ξενοδοχείο στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να μένουν όσοι έχουν λεφτά και όχι όσοι δεν έχουν χρήματα. Που αυτό προφανώς είναι αυτό σημαίνει φοιτητική μέρημνα. Μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες για όσους έχουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή είναι εκατοντάδες αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εστίας. Και προφανώς, αν λάβουμε υπόψη τα ενίκια τα οποία στα Γιάννενα έχουν πάρει τον ανήφορο και το τιμολόγιο του ρεύματος, το οποίο επίσης έχει αυξηθεί, και εννοείται έτσι και τα ήδη πρώτης ανάγκης τα οποία έχουν ακριβήνει μετά το νέο κύμα ακρίβειας που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Φανταζόμαστε έτσι ότι για αυτούς τους φοιτητές το πλάνο τους για να σπουδάσουν καταραίει και δεν μπορεί να εκπληρωθεί. Είναι ευθύνη και της τοπικής κοινωνίας και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή να δώσει όλους τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες για στέγαση. Αυτό είναι το αίτημά μας. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε μια κινητοποίηση στην Βρετανία του Πανεπιστημίου Ανίνων. Από την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε σε νέες κινητοποιήσεις σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να θέσουμε τα αιτήματά μας όσο πιο μαζικά μπορούμε και όσο πιο μαχητικά. Γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για το Σύλλογο των Εστιακών να εκπληρωθούν αυτό εδώ πέρα τα αιτήματα. Και προφανώς έτσι θα πρέπει να λάβουν όλοι αυτοί οι φορείς υπόψη τους ότι ο Σύλλογος Εστιακών δρούσε όλο το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είχαμε και επικοινωνία αυτό εδώ πέρα το διάστημα. Καταφέραμε να διατηρήσουμε το Πανεπιστήμιο σε μια λειτουργία, γιατί διέμεναν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου εκεί πέρα. Κρατήσαμε ανοιχτή τη λέσχη, κρατήσαμε ανοιχτές τις εστίες, μπορέσαμε να διαβιούμε εκεί πέρα με ασφάλεια, με συχνά και πυκνά διαγνωστικά τεστ για όλους τους φοιτητές και θεωρούμε ότι αυτό έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορέσει σήμερα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να ορθοποδήσει και να ξανανοίξει τις πόρτες του για όλους τους φοιτητές. Και προφανώς κάτι τέτοιο έχει ευνοήσει σημαντικά όλη την πόλη. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι συνέπειες οι οποίες δέχονται σήμερα οι εστιακοί φοιτητές είναι αποτέλεσμα των νόμων που έχει ψηφίσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι απέναντι στους νόμους Κεραμέως, ειδικά στον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, γιατί ακριβώς έχει φέρει έτσι μια λογική διαχείρισης των πόρων στα πανεπιστήμια που σε τελική ανάλυση δεν ευνοούνται οι κοινωνικές ανάγκες, ευνοούνται μόνο οι εργολαβίες, οι επιχειρήσεις δηλαδή, οι οποίες δραστηριοποιούνται μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Και προφανώς έτσι οι φτωχοί, οι χαμηλοεισοδηματίες, οι οποίοι έχουν την ανάγκη έτσι να σπουδάζουν, αποκλείονται, γιατί δεν μπορούν να μετατραπούν σε πελάτες αυτών των εργολαβιών επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και προφανώς αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη των αναγκών για τη φοιτητική μέρημνα και στα Γιάννενα αλλά και σε όλη την υπόλοιπη χώρα, θα μιλάμε για έναν διαρκή ταξικό αποκλεισμό των νέων από την εκπαίδευση, εάν και εφόσον δεν έχουν έτσι τα κατάλληλα εισοδήματα για να μπορέσουν να συντηρηθούν σε μια άλλη πόλη. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η κατάσταση.
Απευθυνόμαστε προφανώς όλο τον γεννιώτικο λαό που αυτή τη στιγμή μας ακούει και εννοείται ζητάμε την αλληλεγγύη και τη στήριξη όλων στα δίκαια αιτήματα τα οποία έχουμε υποβάλει και θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε όλο το επόμενο διάστημα. Κυρία Τζόρτζη, να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε νωρίτερα ότι υπάρχουν δωμάτια στις εστίες στις φοιτητικές που παραμένουν κλειστά ακριβώς γιατί χρειάζονται εργασίες οι οποίες δεν προχωρούν. Για πόσα δωμάτια μιλάμε αυτή τη στιγμή και πόσους φοιτητές θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτά τα δωμάτια. Έτσι, γιατί είπατε νωρίτερα ότι 200 οι αιτήσεις, 24, αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι έχουν γίνει δεκτές. Αυτό σημαίνει ότι 180 φοιτητές βρίσκονται στην αναμονή για να δουν τι θα κάνουν. Θα μπορούσε ένα σημαντικός αριθμός αυτών των φοιτητών που παραμένουν σε εκκρεμότητα, αναμένουν να εξυπηρετηθούν σε αυτά τα δωμάτια. Φυσικά, συγκεκριμένα τα δωμάτια τα οποία αυτή τη στιγμή παραμένουν ανεπισκέβαστα, χοντρικά για να καταλάβετε, άμα τα ενώσουμε, είναι σχεδόν ένα κτίριο εστίας, ένα ολόκληρο κτίριο. Είναι δηλαδή σαν να χτιζόταν μια νέα εστία από την αρχή. Αυτό προφανώς έχει προκύψει μια τέτοια ολιγορία, γιατί όλες, όπως είπα, οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και υποχρηματοδοτούμενες, διαχρονικά κιόλας, και πολλές φορές χρειάζεται και αρκετές εργασίες για να μπορέσουν αυτά να, τα δωμάτια να γίνουν ξανά βιώσιμα. Έχουμε επιστήσει την προσοχή στο Πανεπιστήμιο. Έχει επιστήσει, σύμφωνα με τα λόγια έτσι του Πρίτανη, το Πανεπιστήμιο στο Υπουργείο Παιδείας για να λάβει την απαραίτητη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες. Και αυτά τα αιτήματα έτσι έχουν συνδεθεί με Κάιρο. Δεν έχουμε πάρει καν απάντηση από πουθενά. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι ξεκάθαρη ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας που δεν χρηματοδοτεί εδώ και τόσο καιρό αυτές τις ανάγκες, γιατί αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Για να καταλάβετε, φοιτητές με μηδενικά εισοδήματα δεν γίνανε δεκτοί. Με μηδενικά εισοδήματα και άνεργους γονείς για πάνω από 1,5 χρόνο. Δεν έχουν γίνει δεκτοί, με χρέη κιόλας στην εφορία. Μιλάμε έτσι για μια καταστροφή. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει στο Πανεπιστήμιο Ανίνων. Και προφανώς οι αιτήσεις εννοείται πως είναι αυξημένες, αλλά έχει χαθεί η μπάλα με τις φθορές που έχουν συμβεί στις εστίες και αυτή τη στιγμή τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Οι αιτήσεις είναι αυξημένες μόνο εξαιτίας αυτής της κατάστασης που διαμορφώθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο που ουσιαστικά προκύπτει ως αδυναμία των οικογενειών να φέρουν εις πέρας τις όποιες υποχρεώσεις και τα όποια οικονομικά πόσα χρειάζονται τα παιδιά για να μείνουν σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο, κυρία Τζόρτζη, ή έχουν αυξηθεί γιατί ακριβώς λόγω και της τηλεεκπαίδευσης αρκετοί φοιτητές προχώρησαν να σταματήσουν να ενοικιάζουν τα σπίτια τους, πήγανε στα σπίτια τους γιατί είχαν τη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης και άρα επιστρέφοντας δεν είχαν τη δυνατότητα να βρουν ακόμη και δωμάτια ενδεχομένως στην πόλη και άρα προσπαθούν μέσω αυτής της διαδικασίας να βρουν μία λύση και μία στέγη. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή η διαδικασία των αιτήσεων έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και προφανώς κάποιοι φοιτητές μεγαλύτερων ετών, ακόμα και αν είχαν ξενικιάσει και είχαν τη δυνατότητα, προφανώς θα κατέληγαν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Επίσης, οι περσινές αιτήσεις γίναν κανονικά. Απλά οι φοιτητές δεν παρέλαβαν όλοι ταυτόχρονα τα δωμάτια τους, δηλαδή κάποιοι τα παρέλαβαν φέτος τα δωμάτια, αλλά κάποιοι τα παρέλαβαν και πέρυσι. Ουσιαστικά δεν έχουμε αυξημένες αιτήσεις επειδή πολύ απλά κάποιος ξεβολεύτηκε από το σπίτι του και μετά δεν βρήκε σπίτι. Πάνω κάτω οι φοιτητές είναι λιγότεροι συνολικά στο Πανεπιστήμιο ένα από τις προηγούμενες χρονιές. Πολλά τμήματα, όπως γνωρίζετε κιόλας, δεν είχαν αρκετούς ακταίους λόγω και της ελάχιστης βάσης αγωγής. Οπότε εμείς εντοπίζουμε το ζήτημα κυρίως στο ότι η κατάσταση των στην οικογενειών... Στην αδυναμία των οικογενειών να καλύψουν αυτό το κόστος. Ενδεχομένως κάποιος φοιτητής ο οποίος μπορεί να πέρασε στα Γιάννενα και να μην είχε τη δυνατότητα την οικονομική, μπορεί να μην έκανε καν αίτηση. Γιατί πολύ απλά γνώριζε ότι ακόμα και με εστίες δεν θα μπορούσε να σπουδάσει το παιδί του. Σε γενικές γραμμές όμως εμείς εκεί πέρα εντοπίζουμε, γι' αυτό βλέπουμε και τους φοιτητές οι οποίοι δεν έγιναν δεκτοί να έχουν τόσο σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Και παρόλα αυτά να μην γίνανε δεκτοί.
Μάλιστα. Όπως είπατε λοιπόν, εσείς θα συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια και αυτό τον αγώνα και το επόμενο χρονικό διάστημα, ακριβώς για να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις με τη στέγαση αυτών των φοιτητών, ακόμη και με την ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία της πόλης, ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν απρόσκοπτα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων. Ακριβώς αυτό, και προφανώς έτσι έχουμε στο νου μας ότι θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε όσο περισσότερο τις δυνάμεις μας, όλη η φοιτητική κοινότητα, η φοιτητική σύλλογη, οι οποίοι θα προσπαθήσουμε έτσι να συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουν έτσι να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί προφανώς είναι ζήτημα λωνών η ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά, κυρία Τζόρτζη, και εύχομαι πολύ γρήγορα να βρεθεί μία λύση και μία στέγη για αυτούς τους φοιτητές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, η εκδήλωση τιμής για τον Σιντ Γκάνις, ένα από τα πιο διάσημα και επιτυχημένα στελέχη της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, με καταγωγή από την ρωμανιώτικη κοινότητα των Ιαννίνων, διοργάνωσε ο Δήμος Ιαννίνων, το Πνευματικό Κέντρο και η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής το βράδυ της Πέμπτης και περιέλαμβανε την απονομή τιμητικής πλακέτας των Σιντ Γκάνις από τον Δήμαρχο Ιαννίνων, Μωυσή Ελισάβ. Τον Γιαννιωτό Εβραίο Σιντ Γκάνις, μια μεγάλη προσωπικότητα της κινηματογραφικής βιομηχανίας της Αμερικής και όχι μόνο, υποδέχθηκε η πόλη των Ιωαννίνων, μέλη της ρωμανιώτικης κοινότητας της οποίας ήταν η πρόγονη του Σιντ Γκάνις. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ιαννίνων, ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάβ απένιμε το μετάλλιο της πόλης στον διακεκριμένο κινηματογραφικό παραγωγό, που αποδέχτηκε την πρόσκληση και επισκέφθηκε την πόλη μαζί με τη σύζυγό του, αλλά και τον πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Λεωνίδα Φίβο Κόσκο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας της Ελλάδας και της Αμερικής, αλλά και του σχεδίου για τη δημιουργία προγράμματος κινηματογραφικών σπουδών, για το οποίο προσφέρονται και υποτροφίες. Στο πλούσιο βιογραφικό του Σιντ Γκάνις αναφέρθηκε ο Δήμαρχος κατά την ομιλία του, με τον τιμόμενο να παίρνει το λόγο και να αναφέρεται στις αφηγήσεις των παππούδων του για τη ζωή στα Γιάννενα στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας σήμερα να φιλοξενούμε ένα σημαντικό άνθρωπο του πολιτισμού και συγκεκριμένα της 7ης τέχνης, ο οποίος κατάγεται από την πόλη μας, παιδί και αυτός μιας μεγάλης αλυσίδας ανθρώπων που οι ιστορικές συγκυρίες οδήγησαν τους προγόνους τους μακριά από εδώ, αλλά η καρδιά τους εριζωμένη πάντα στον τόπο καταγωγής τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σιντ Γκάνις και τη σύζυγό του για την επίσκεψή του στην πόλη μας, να τους πω ότι θα πρέπει ο ίδιος να θεωρεί και τα Γιάννενα δική του πόλη, άλλωστε οι γενιώτες και οι πυρώτες γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της οικογενειακής ρίζας, της μετανάστευσης και της αγάπης για τον τόπο καταγωγής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ελληνοαμερικανική Ένωση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Πτσόνη και τους συνεργάτες του για την πρωτοβουλία αυτή, όπως και για το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που προσφέρουν. Να θυμίσω ότι προσέφεραν 4 υποτροφίες σε κατοίκους της πόλης μας για τη φοίτηση στα προγράμματα του Hellenic American College. Ο Σιντ Γκάνις είναι ένας από τα πιο διάσημα και επιτυχημένα στελέχη της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η καριέρα του περιλαμβάνει ηγετικούς ρόλους και αρκετά στούντιο του Hollywood, όπως τη Lucasfilm, 20th Century Fox, Columbia Pictures, Seven Arts and του Warner Brothers. Από τη μία μεριά ήταν μια ζωή συναρπαστική, αλλά από την άλλη ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά αυτή είναι η ελληνική μου κληρονομιά. Για πολλά χρόνια ήμουν απασχολημένος με άλλα πράγματα, αλλά με τη βοήθεια της συζύγου μου άρχισα να έχω επαφή με τις ρίζες μου και τους προγόνους μου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Κόσκος από την πλευρά του σημείωσε ότι αυτό που τον παρακίνησε για να προσφέρει υποτροφίες ήταν η προσωπικότητα του Δημάρχου Μωυσή Ελισάβ. Η προσωπικότητά σας, κύριε Δήμαρχε, ήταν που με παρακίνησε να
προσφέρω αυτές τις υποτροφίες, πρόσφερα σε νέους της πόλης σας. Και θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για τον ΣΥΤ. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Το να φτιάχνεις μία ταινία, το να είσαι παραγωγός μιας ταινίας, σημαίνει ότι είσαι ένας μάστορης. Και ο ΣΥΤ Γκάνης δούλεψε σαν μάστορας παραδοσιακός αυτής της πόλης. Αυτό είναι ένα στοιχείο που τον κάνει παιδί αυτής της πόλης, που τον κάνει πολίτη αυτής της πόλης, τον συνδέει με τον πολιτισμό της, τον συνδέει με τη ζωή της. Ένα άλλο στοιχείο που αφορά το πρόσωπο του ΣΥΤ Γκάνης είναι αυτό το περίφημο λεγόμενο ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντρα βρίσκεται μία σπουδαία γυναίκα. Και όντως την ανέφερε τη γυναίκα του. Είναι αυτή που βρίσκεται όχι απλώς πίσω του, βρίσκεται δίπλα του και μπροστά του. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει σχέση με την Ελλάδα και με τα Γιάννενα. Έχει σχέση με την οικογένεια, με την αντίληψη που έχει ο άνδρας για τη γυναίκα του, που έχει ο άνδρας για την οικογένειά του. Σας ευχαριστώ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή των ταινιών «Η ζωή θα χαμογελάσει» και «Ελευθερωμάνια», στις οποίες υπήρξε παραγωγός ο κύριος Γκάνης. Να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο για τη φιλοξενία σας σε όλη την πόλη. Ήταν φανταστική εμπειρία σήμερα να δω τα Γιάννενα για πρώτη φορά. Επίσης και στον κύριο Λεωνίδα Κόσκο, που γίνεται όλη αυτή η πρωτοβουλία επειδή είχε ένα όραμα να κάνουμε κάτι στην Ελλάδα, να φέρουμε τον κύριο Γκάνη στην Ελλάδα και να ιδρύσουμε κάτι στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και στο Hellenic American University που έχει σχέση με filmmaking. Είδε ο κύριος Κόσκος το καλοκαίρι πόσες παραγωγές ξένες ήρθαν στην Ελλάδα και κατάλαβε ότι υπήρχε μια έλλειψη από... βοηθήστε με. Μπράβο. Και talent. Οπότε είχε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει αυτό το project, καλώντας τον κύριο Γκάνης στην Ελλάδα και εδώ είμαστε στην πόλη του. Οι δύο ταινίες που θα δείτε ήταν σύμβουλος ο κύριος Γκάνης στη μία συγκεκριμένα που ήμουν παραγωγός εγώ και στη δεύτερη ήταν παραγωγός που πάλι ήμουν παραγωγός αυτή. Έχουν να κάνουν με δύο σημαντικές ιστορίες από την ελληνική ιστορία. Έχουν να κάνουν με δύο ιστορίες που δεν τις ξέρουν περισσότεροι Έλληνες και γι' αυτό θέλαμε να τις φέρουμε και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που έχουν επεχτεί αυτές τις ταινίες. Κάλεσμα προς τους πολίτες να συμμετάσχουν στην μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού Run Greece Ιωάννινα που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Οκτωβρίου απευθυνά στο πλαίσιο συνέντευξη τύπου η Οργανωτική Επιτροπή φορείς που συμμετέχουν στην προετοιμασία του αγώνα. Το Run Greece Ιωάννινα οργανώνεται για 8η χρονιά από τον ΣΕΓΑΣ με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Υπήρου, του Δήμου Ιωαννινών και του Επιμελητηρίου Ιωαννινών. Το Run Greece Ιωάννινα επιστρέφει για 8η χρονιά την Κυριακή 24 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση το 2020 λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε και φέτος επανέρχεται από τον ΣΕΓΑΣ με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Υπήρου, του Δήμου Ιωαννητών και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Η διαδικασία των εγγραφών για την διοργάνωση συνεχίζεται, όπως τόνισε η πρόεδρος του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Υπήρου, Φωτεινή Αγγέλη. Ο αγώνας θα διεξαχθεί με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, ενώ οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να είναι αποκλειστικά εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες με το απαιτούμενο πιστοποιητικό. Οι διαδρομές θα είναι 2 των 5 και των 10 χιλιόμετρων, ενώ δεν θα διεξαχθεί φέτος λόγω των ειδικών συνθήκων ο αγώνας για τα παιδιά. Η κυρία Αγγέλη απίφθινε κάλεσμα στους γενιώτες να συμμετάσχουν στην μεγάλη τη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού, είτε ως δρομής είτε και ως εθελοντές υποστηρίζοντας την όλη προσπάθεια. Ο ΣΕΓΑΣ και η ΑΣ ΣΕΓΑΣ Υπήρου διοργανώνει για 8η χρονιά τον αγώνα δρόμου εκτός σταδίου με την επωνυμία Run Greece Ιωάννινα 2021. Ξέρουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, όμως πρέπει να μπούμε στους κανονικούς μας ρυθμούς και στο χώρο του αθλητισμού. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μετά από μια χρονιά που δεν έγινε να διοργανώσουμε ξανά το Run Greece. Θα τηρηθεί
το υγειονομικό πρωτόκολλο όπως ακριβώς ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον ΕΟΔΗ, γιατί προέχει η ασφάλεια όλων μας πρώτα. Συμμετέχουν μόνο οι εμβολιασμένοι και εκείνοι που έχουν νοσήσει, αφού είναι πιστοποιημένο. Οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά μέχρι τις 19 Οκτωβρίου και αν κάποιος δεν έχει προλάβει να κάνει την εγγραφή του, μπορεί να έρθει την παραμονή του αγώνα στο ειδικά διαμορφωμένο κέντρο εγγραφών που βρίσκεται στο στάδιο Ζωσιμάδων και να κάνει την εγγραφή του. Συγχρόνως οι δρομείς θα παραλαμβάνουν το απαραίτητο αθλητικό υλικό. Καλούμε τους συμπολίτες μας να στηρίξουν και να υποστηρίξουν τον αγώνα δρόμου Run Greece, είτε σαν δρομείς, τρέχοντας την υπέροχη διαδρομή γύρω από το ιστορικό κάστρο και τον παραλίμνιο δρόμο, είτε σαν εθελοντές, γιατί ξέρουμε καλά όλοι μας ότι χωρίς το εθελοντικό κομμάτι, καμία διοργάνωση δεν θα έχει επιτυχία. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπορούν να έρχονται οι συμπολίτες μας στο περίπτερο που βρίσκεται μπροστά από την περιφέρεια Ηπείρου, καθημερινά 5 με 9 το απόγευμα. Φέτος, λόγω των ειδικών συνθήκων, όπως προείπα, θα διεξαχθεί ο δρόμος των 5 χιλιόμετρων και των 10 χιλιόμετρων μόνο. Δεν θα διεξαχθεί ο παιδικός αγώνας δρόμου των 800 μέτρων, ούτε θα γίνεται ομαδική εγγραφή των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου. Ο καθένας θα εγγράφεται ατομικά. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιωαννιτών, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων και την ΕΡΓΟ για την συνδιοργάνωση και την αμέριστη στήριξή τους. Στην διοργάνωση που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη των Ιαννίνων, αναφέρθηκαν από την πλευρά τους ο Αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης αλλά και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιαννίνων Δημήτρης Δημητρίου. Να ευχηθούμε για άλλη μια χρονιά ακόμα καλή επιτυχία σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση για την πόλη μας, το Run Greece, που για 8η χρονιά διεξάγεται στην πόλη. Να επισημάνω, για να μην επαναλάβω τα όσα είπε η κυρία Αγγέλη, πως μία χρονιά οι συμμετοχές ήταν sold out και μοναδικά σε όλο το Πανελλήνιο, στην πόλη των Ιωαννίνων, που αυτό σημαίνει επισκεψιμότητα, εισόδημα και την καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους. Η Περιφέρεια Ηπείρου εξ αρχής στήριζε και υποστήριζε αυτή τη διοργάνωση και αυτό θα πράττει αδιαλείπτως. Έχω επίσης να προσθέσω μία σύσταση εφ' εξής η ΑΣ Ηπείρου να διαπραγματευτεί με τον ΣΕΓΑΣ, ούτως ώστε τα έσοδα των συμμετοχών να μένουν στην ΑΣ Ηπείρου ή τουλάχιστον μέρος αυτών. Πριν από λίγους μήνες, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων είχε προχωρήσει σε μία δωρεά στον ΣΕΓΑΣ Ηπείρου, στον ΕΑΣ Ηπείρου, συγγνώμη, για να δείξει την στήριξη, την αμέριστη συμπαράσταση στην αθλητική δραστηριότητα της περιοχής. Τότε είχα πει προφητικά ότι θα τα ξαναπούμε. Και να λοιπόν που τα ξαναλέμε σήμερα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση, την συνδιοργάνωση, για ένα γεγονός, για ένα event που τρέχει με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα γεγονός που προάγει τον αθλητισμό, που προάγει την οικονομική μόχλευση στην περιοχή και βάζει την περιοχή μας πολύ ψηλά στην Ελλάδα σε επισκεψιμότητα αθλητική και τουριστική. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητήριου Ιωαννίνων ομόφωνα στήριξε αυτή την δράση και θα δηλώνει πάντα το παρόν σε ανάλογες τέτοιες περιστάσεις. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο φετινό Run Greece. Το Run Greece αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη μας και η ΕΡΓΟ είναι εδώ για να στηρίξει άλλη μια φορά αυτή την δράση. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, και να πάμε σε οικονομική συζήτηση με τον Νίκο Τορόζο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιωτά. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά που κάνει σήμερα το ίντερνετ. Καλησπέρα, να το πω και πάλι να ακουστεί νομίζω καλύτερα. Ωραία, εντάξει, πάει, κάπως καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε καλά, καταρχήν.
Δόξα τω Θεώ, καλά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, διάγουμε ημέρες άκρας υγείας. Ωραία, αυτό είναι το κυρίαρχο. Γιατί στα της οικονομίας δεν ξέρω αν διάγουμε καλές ημέρες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Επικαιρότητα. Έχουμε κάτι δυσάρεστο, το οποίο βέβαια έχει να κάνει με τον χρόνο καταβολής και εκταμείευσης της πρώτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πήγε αρκετούς μήνες πίσω, μάλλον για Μάρτιο, έναντι του Οκτωβρίου που είχε προβλεφθεί αρχικά από το χρονοδιάγραμμα, και μάλιστα αυτό αναμένεται να επηρεάσει και τις πληρωμές σαφώς για όλο το 2022. Οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά τα άλλα μπορούν στα επόμενα 4 χρόνια να αυξηθούν περίπου 20%. Σαφώς είναι ένα φιλόδοξο νούμερο που μεταφέρει η κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε το θετικό πρόσημο της αύξησης των επενδύσεων. Η απασχόληση θα σημειώσει ίσως και αύξηση από 4-6%. Και τέλος θα δημιουργηθούν αρκετές χιλιάδες θέσεις εργασίας μέχρι το 2026. Φτάνει βέβαια οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν αυτό το ταμείο, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον. Επίσης να πούμε ότι οι πληρωμές θα γίνουν ανατρίμηνα μέσα στο 2022. 3,5 δις περίπου θα καταλήξουμε να πληρωθούν οι επιχειρήσεις μέχρι τα τέλη του 2022 για το κομμάτι του προγράμματος ανάπτυξης. Συνολικά θα έχουμε περίπου 30 με 35 δισεκατομμύρια από το σχέδιο αυτό και επιχορηγήσεις μάλιστα μέσα από το Ταμείο Ανθεκτικότητας που μπορεί να φτάσουν και τα 12 δις. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα. Πάμε τώρα στους μισθούς. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε επαγγέλματα όπως οι οδηγοί, οι υπάλληλοι γραφείου δεδομένων, οι συναρμολογητές, οι χειροτέχνες τυπογράφοι, που είναι περίπου στην οικονομική βάση. Η οικονομική βάση ορίζουμε έναν μισθό ο οποίος μπορεί μια οικογένεια άνετα να διάγει και να καλύπτει τα καθημερινά της έξοδα. Αρκετά πάνω όμως εδώ που θα πρέπει να προσέξουμε από τους μέσους μισθούς της οικονομίας είναι οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, οι χειριστές, οι πληροφορικάροι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επικοινωνία ή οι ηλεκτρονικοί. Είναι αρκετά πάνω από τους μισθούς της οικονομίας οι αμοιβές τους. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι όπως τεχνίτες, τροφίμων, επεξεργασίας, ξύλου, ένδυσης, πολιτές σε καταστήματα όπου έχουν μισθούς αυτή τη στιγμή κάτω από τον μέσο όρο της οικονομίας. Δηλαδή δυσκολεύονται με βάση αυτούς τους μισθούς να έχουν μια φυσιολογική, τουλάχιστον οικονομική, να το πούμε, ζωή. Πάμε στο κομμάτι, και για να κλείσουμε την επικαιρότητα, ανακοινώθηκαν τα νούμερα που στηρίχτηκαν τα κράτη. Είμαστε γιώτα πρωταθλητές στην Ευρωζώνη. Στηρίξαμε με 17,5% του ΑΕΠ το κομμάτι της πανδημίας στην ελληνική οικονομία. Να σου πω, η Γερμανία ήταν στα 15, η Ιρλανδία στο 11, η Ιταλία στο 10. Υπήρχαν και πολλές χώρες που είχαν μονοψήφιο νούμερο, όπως για παράδειγμα η Κύπρος το 8%. Πράγμα που δείχνει ότι ήταν μια γενναιόδορη κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι. Στήριξε πάρα πολύ την οικονομία, πρώτη στην Ευρωζώνη με πακέτα στήριξης. Μην βιαστούμε όμως να χαρούμε, γιατί αυτά τα χρήματα δεν φυτρώνουν. Λεφτό δεν τρέχουμε πει, δεν υπάρχουν. Αυτά τα χρήματα δανείστηκαν από κάπου και θα πρέπει προϊόντος του χρόνου, σε έτη βέβαια οριζόμενο, να τα επιστρέψουμε. Άρα λοιπόν, όταν ακούμε ότι το κράτος στηρίζει την οικονομία, ναι, μεν είναι καλό για το παρόν, όμως για το μέλλον διονγκώνει το χρέος και θα κάνει τα πράγματα σχετικά δύσκολα. Μάλιστα. Νίκο, ποιο είναι το διεθνές κλίμα σε ό,τι αφορά την οικονομία? Αν εξαιρέσουμε τις τιμές, να τις βάλουμε στην άκρη λίγο, θα το έχουμε ήδη πολύ συζητήσει, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, για παράδειγμα, τα χρηματιστήρια είναι υπερτιμημένα. Η πλειοψηφία των μετοχών βρίσκεται, σε σχέση με τις λογιστικές αξίες, πραγματικές δηλαδή, πολύ πολύ υψηλά τιμή του χρηματιστηρίου. Ο πληθωρισμός είναι επίμονος και αυξητικός. Αναμένεται μέσα, να μην μας εγκαταλείψει αυτό το φαινόμενο δυστυχώς, μέσα στο 2021. Οι κεντρικές τράπεζες δυστυχώς προσπαθούν να ισορροπήσουν τις αγορές ομολόγων, τους ισολογισμούς τους, καθώς επίσης και τα επιτόκια. Δύσκολη εξίσωση με τρεις αγνώστους, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι και εύκολο. Τα περιθώρια κέρδους των εταιρεών αρχίζουν και συρρυκνώνονται. Να σου πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή μόλις το 25% των λιμανιών μπορούν και στέλνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα εμπορεύματά τους. Το 75% των λιμανιών σε όλο τον κόσμο έχει σοβαρά προβλήματα στο να στείλει εμπορεύματα. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη συσσόρευση πλοίων σε αυτά τα λιμάνια. Γι' αυτό βλέπουμε και όλες τις ελλείψεις. Επίσης, να πούμε, η ρευστότητα συρρυκνώνεται παγκόσμια.
είναι κάτι που δεν ζούμε μόνο εδώ. Το ζουν σε παγκόσμια κλίμακα όλοι. Η ρευστότητα είναι κάτι που αρχίζει και γίνεται ένα δυσέβρετο προϊόν, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Και τέλος, οι καταναλωτές όλο και περισσότερο εκνευρίζονται και όλο και περισσότερο χάνουν την υπομονή τους και την εμπιστοσύνη. Πράγμα που καθιστά πολύ δύσκολη την κίνηση στην οικονομία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μάλιστα. Νίκο, να δούμε τι γίνεται με τα εισοδήματα. Γιατί είπες και εσύ νωρίτερα ότι έχουμε ανατιμήσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε με βάση τα εισοδήματα να ανταπεξέλθουμε. Τι γίνεται λοιπόν με τα εισοδήματα? Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, το εισόδημα από το κράτος μέσω συντάξεων και μισθοδοσίας καλώς ή κακώς είναι πολύ υψηλό. Αλλά στα τελευταία 4 περίπου χρόνια βαίνει μειούμενο. Ένα κράτος λοιπόν, μια οικογένεια που στηρίζεται κατά κύριο λόγο από συντάξεις και μισθοδοσία από την κυβέρνηση. Σε ποσοστό περίπου στο 30% στηρίζεται με μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Ένα ποσοστό γύρω στο 20% με 18% μέσα από ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Και δυστυχώς ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, δεν ξεπερνάει το 3%, είναι εισοδήματα από αγροτικές εργασίες. Εδώ που θα πρέπει να σταθούμε και να δούμε ότι η Ελλάδα έχει αρκετά εισοδήματα από εκμετάλλευση ακινήτων. Και αυτό αγγίζει περίπου το 6 με 7%. Είναι σχετικά υψηλό για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που παρατηρούμε, ότι τα εισοδήματα διαχρονικά αλλά και ειδικά μέσα στην πανδημία που πρωτοστατούν στο να συντηρήσουν τα νοικοκυριά είναι η μισθοδοσία της γενικής κυβέρνησης και οι συντάξεις. Αυτά και τα δύο μαζί ξεπερνάνε το 50%. Μάλιστα. Να κλείσουμε με το επιχειρήν. Να κλείσουμε με το επιχειρήν. Το 20 ήταν μια χρονιά που τη ζήσαμε με πάρα πολλές δυσκολίες, καμπανεβάσματα. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σημείωσε σαφώς σε σχέση με το 19 πτώση που άγγιξε και το 15%. Σε εκατομμύρια έχουμε περίπου μια απώλεια 45 δισεκατομμύρια, μάλλον όχι εκατομμύρια. Σε 45 δισεκατομμύρια τα ψάχνουμε στην ουσία, προσπαθούμε να δούμε γιατί δεν κινήθηκαν μεταξύ των επιχειρήσεων. Σαφώς πρωταθλητές είναι εστίαση και καταλήματα που άγγιξε το 60% με 62% κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι 40% ήταν το λιγότερο και έφτασε κάποιες υπουργές στο 85% και το 90%. Τέλος να πούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές επιχειρήσεις σε αναστολή και μάλιστα οι περισσότερες στην Ευρωζώνη. Και εδώ σπάσαμε ένα αρνητικό ρεκόρ όπου είχαμε σαν χώρα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη τις περισσότερες επιχειρήσεις κλειστές σε αναστολή και μάλιστα εξού και το 17,5% του ΑΕΠ, πολλά δισεκατομμύρια, πάνω από 20, που αναγκάστηκε το κράτος, αφού είχαμε πολλές κλειστές επιχειρήσεις, να στηρίξει αυτές μέσω δανείων βέβαια που έλαβε το ελληνικό κράτος. Ήταν μια χρονιά που θέλω να πιστεύω δεν θα την ξανασυναντήσουμε. Θα πούμε να ραντεβούμε αυτή τη χρονιά. Το 21 μοιάζει να πηγαίνει καλά. Αυτό το τρίμηνο τελευταίο που έχουμε μπροστά μας είναι το μεγάλο στοίχημα. Να δούμε εάν εδώ δεν κλείσουν στην κυριολεξία επιχειρήσεις με αναστολή λόγω του COVID. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε κατακτήσει, θα έχουμε ανακάμψει και καλύψει αρκετό χαμένο έδαφος σε σχέση με το 20. Μάλιστα. Είπαν ότι δεν θα ξανά έχουμε lockdown και κλείσιμο και αναστολές επιχειρήσεων. Το είπαν, είναι μια δήλωση, η οποία είναι πολύ καλά ξέρεις εσύ ότι είναι μια δεδομένη στιγμή. Εάν το τέταρτο τρίμηνο έχουμε έξαρση, έχουμε πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και πάλι δυστυχώς αυτό το φαινόμενο των επιχειρήσεων. Και αν το έχουμε θα πρέπει να είναι, θέλω να πιστεύω, σε πολύ μικρό βαθμό, σε πολύ πολύ μικρή κλίμακα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με την παρουσίαση βιβλίου της Πριτάνεως του Παντίου Πανεπιστημίου Χριστίνας Κουλούρη. Την ερχόμενη Δευτέρα συνεχίζεται ο επαιτειακός κύκλος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιαννιτών. Με τη συγκεκριμένη εκδήλωση να γίνεται σε συνεργασία με τον Όμιλο Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού. Μια μέρα νωρίτερα, οι Κυριακές στο Πανί θα προβάλλουν μία ακόμη ταινία του αφιερώματος για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα προβλήματα της εργατικής τάξης και ο σχεδιασμός δράσης του επόμενου διαστήματος, ο συντονισμός των διεκδικήσεων και της πάλης των εργαζομένων, με στόχο να καταργηθεί στην πράξη ο νόμος Χατζηδάκη,
και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι των προηγούμενων χρόνων θα βρεθούν στο επίκεντρο της πλατιάς σύσκεψης που διοργανώνει την... Λοιπόν, να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί υπάρχει τεχνικό λάθος στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ και εμείς θα συνεχίσουμε αθλητικά. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα εν ώψη της αναμέτρησης της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ο κ. Μεταξάς μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα του σε ένα παιχνίδι όπως αυτό με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό και ζήτησε από τους παίκτες του να κοιτάξουν τον αντίπαλο στα μάτια και να παίξουν με ψυχή και θάρρος. Τον Ολυμπιακό υποδέχεται την ερχόμενη Κυριακή στους Ζωσιμάδες ο ΠΑΣ Γιάννενα με τον προπονητή της ομάδας Ηρακλή Μεταξά να έχει ζητήσει από τους παίκτες του να μπουν στο παιχνίδι με θάρρος, να μην σκέφτονται το αποτέλεσμα και να μην φοβηθούν τον αντίπαλο. Στην επερχόμενη αναμέτρηση αναφέρθηκε ο κόουτς του ΠΑΣ Γιάννενα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Το είπα και στην αρχή της ομάδας και το είπα και στα παιδιά και κάθε μέρα το λέω. Το πρώτο που θέλω να δώσω σε αυτό το παιχνίδι είναι θάρρος. Να μπούμε μέσα με θάρρος, να μην σκεφτόμαστε το αποτέλεσμα και να μην φοβόμαστε τον αντίπαλο. Να τους κοιτάξουμε ίσια στα μάτια και να πούμε να παίξουμε μπάλα. Και μετά όποιο αποτέλεσμα είναι, είναι δεκτό. Απλά δεν θέλω να είμαστε φοβισμένοι και να γυρίσουμε προς τα πίσω την μπάλα και να αναγκαστούμε να γεμίζουμε. Να το δούμε. Τι αν έχεις κάνει κάτι μια φορά, γιατί να μην το κάνεις και δεύτερο. Είναι πιο εύκολα παρά να το κάνεις την πρώτη φορά που δεν το περιμένει κανένας. Απλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δεν θα γίνει από μόνο τους και το θάρρος, να το πω αλλιώς, μιλάμε για ποδοσφαιρικό θάρρος, γιατί τα παιδιά είναι θαραλέα και στο τελευταίο παιχνίδι δεν φοβήθηκαν τον αντίπαλο, αλλά φοβήθηκαν να παίξουν αυτό το σχηματισμό, αυτό το πλάνο που είχαμε σχεδιάσει. Αυτό μπορώ να πω. Εκεί θέλω, δηλαδή ποδοσφαιρικό θάρρος, να ανοίγουν προς τα μπροστά και να παίζουν προς τον γκολ, προς την αντίπαλη αιστεία. Αυτό το είδος θάρρος εννοώ. Το δυνατό είναι ότι έχουν πολλά διαφορετικά δυνατά. Δηλαδή, να πω ότι βάζουν με την Τρίπολη ένα γκολ και μετά πάνε στο 1/3 του γήπεδο και περιμένουν να βάλουν και το δεύτερο που τους βγαίνει. Με τη Φενερμπάχτσε σε αντιπιθέσεις πάρα πολύ δυνατή. Τρία μπάλανε, μπορούσαν να βάλουν άλλα 2-3. Αλλά και με άλλες ομάδες τους έβλεπα πρεσάρουν ψηλά. Δηλαδή, δεν είδα μεγάλη δυναμία. Γι' αυτό λέω και πάλι πρέπει να σταθούμε σε αυτά που μπορούμε εμείς να κάνουμε. Να μην σκεφτούμε πολύ τι κάνει ο αντίπαλος, τι μπορεί και τι. Τα ξέρουμε όλα. Έχει επιτυχίες μεγάλος Ολυμπιακός, αλλά και εμείς φέτος κάναμε κάποιες επιτυχίες και πάνω σε αυτό, με το θάρρος, αυτό τον πρώτον δύο, από τα πρώτα δύο παιχνίδια. Μπορώ να πω και με όλο το παιχνίδι του Όφη που παίξαμε πολύ προς τα μπροστά και βγάλαμε τεράστιες ευκαιρίες. Με αυτό το θάρρος θέλω να δω τα παιδιά αύριο στο γήπεδο και αν είναι και ο κόσμος κοντά μας που πιστεύω ότι είναι κοντά μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά μας λείπει μόνο ο Λόλης που είχαμε τα κρούσματα με την ΚΑΠΑ 21. Είναι όμως καλά, επέστρεψε στα Γιάννηνα και ο Αλέξης ο Τριάδης, όλοι οι άλλοι είναι μαζί. Και ο Πετροκόντε φυσικά που το γνωρίζουμε. Ο κύριος Μεταξάς αναφέρθηκε και στις δυσκολίες της προπόνησης λόγω των καιρικών συνθήκων και των προβλημάτων που προέκυψαν. Μας δυσκολεύει, ναι, θα έλεγα ψέματα αν έλεγα τώρα όχι, δεν μας δυσκολεύει καθόλου γιατί όπως λέω προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα. Αλλά για να παίξουμε μπάλα πρέπει η μπάλα να κυλάει. Από τη στιγμή που έχει νερά και δεν κυλάει μπάλα, δύσκολα μπορούμε να διδάξουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και αυτό το πρόβλημα, να το λύσουμε και να πάμε για κάτι καλύτερο. Τέλος, ο Ηρακλής Μεταξάς ρωτήθηκε και για τον προκάτοχό του, Αργύρη Γιαννίκη, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα της ΑΕΚ. Χρειάστηκα χρόνια να αλλάξω αυτό το σκεφτικό. Αλλά εδώ και πολλά χρόνια, γιατί έχω και μια ηλικία, εδώ και πολλά χρόνια δεν κοιτάω, δεν κάνω πλάνο, δεν κάνω τέτοιο είδος σχέδια. Δηλαδή το μόνο σχέδιο που είχα είναι όταν ήρθε η πρόταση να σκεφτώ θέλω να το κάνω, έχω όρεξη και είχα πάρα πολύ όρεξη να το κάνω και μετά το δεύτερο είναι μέσα από αυτή την όρεξη να βγει η καλύτερη δουλειά που μπορώ να προσφέρω εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα θα έρθουν ή δεν θα έρθουν ανάλογα με την πορεία που έχεις. Και σε αυτό το σημείο περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Η ηλιοφάνεια έμενε φως αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννινα, από 12 έως 19 στη Θεσπρωτεία, από 14 έως 20 στην Άρτα και από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.